ο αριθμός των υπαλλήλων που εξυπηρετούσαν. Ναι. Έχουν ενισχυθεί αυτά τα τμήματα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εξυπηρέτησης. Τι μας έχετε πει για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τι ακριβώς γίνεται θα εκεί? Θα πάμε και για τις κάτω από 5.000 ευρώ, ναι, που τώρα δεν υπάρχει, ναι, σύστημα να εξυπηρετεί. Άρα αν είσαι κάτω από, μέχρι τώρα αν είσαι κάτω από 5 πρέπει να πας από κάτω. Ναι, δεν μπορεί ηλεκτρονικά να εξυπηρετηθεί. Ναι, ναι, ενώ τώρα δεν κάνεις οπότε θα είσαι. Θα το κάνουμε μέσα στη βδομάδα, οργανώνουμε ήδη με, ναι, με επίγοντα. Ωραία, να γίνουμε τρόπο συγκεκριμένοι τώρα, γιατί έχουμε δύο κάρτες εδώ πέρα να μας πείτε, ναι, τι, ναι, έχουμε, τι σημαίνει αυτή η ρύθμιση. Ναι. Ένας ασφαλισμένος λοιπόν στην κάρτα 4, ένας ασφαλισμένος, έχει μια κύρια οφειλή 19.400 ευρώ, τέλη καθυστέρηση 1.200 ευρώ και προσαφής 2.600, ένα σύνολο οφειλής 23.200. Εάν ήταν, όπως θα δούμε στην επόμενη κάρτα... Αυτά είναι χοντρικά ρεαλιστικά νούμερα. Είναι πραγματικό κάποιος, παράδειγμα. Πραγματικά παράδειγμα. Είναι, ναι, πραγματικά αν έχει παράδειγμα, κάποιος κύριο οφειλή 20.000 ευρώ που σημαίνει ότι έχει να πληρώσει 5-6 χρόνια, πόσοι προσαυξής είναι μόνο προσαυξής? Έχει σχετικά χαμηλές προσαυξής ΟΑΕ. Είναι παραδείγματα από τον ΟΑΕ αυτό. Είναι 8% οι προσαυξής περίπου. Το χρόνο. Ήταν 8% το έτος. Ναι. Α, ήταν μικρότερες από άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Και 8% δημοσίου, μην μπερδεύεστε, οι φόροι δημοσίου, η πρόσθετη και η προσαυξής είναι τεράστια ποσά. Και τα παραδείγματα είναι ρεαλιστικά, είναι παρμένα μέσα από τον ΟΑΕ. Έτσι. Πάμε λοιπόν. Αυτός λοιπόν με την παλιά ρύθμιση στις 36 δόσεις πλήρωνε, όπως θα δούμε στην επόμενη κάρτα, πλήρωνε 587 ευρώ το μήνα. Τώρα έχει τη δυνατότητα να το πάει σε όσες δόσεις θέλει, δηλαδή σε 50 δόσεις θα πληρώνει 437 ευρώ το μήνα. Σε 72 δόσεις θα πληρώνει 317 ευρώ το μήνα και αν το πάει σε 100 δόσεις θα πληρώνει 239 ευρώ το μήνα. Δηλαδή είναι εξαιρετικά ευνοϊκό. Από εκεί που ήταν αναγκασμένος να πληρώνει 587 θα πληρώνει 239. Και σε αυτά ο ΟΑΕ έχει υπολογίσει και τον τόκο, γιατί η οφειλή είναι πάνω από 5.000, άρα τοκίζεται. Και έχει επίσης υπολογίσει και τη μείωση της προσαυξής. Αντρέα, είναι αυτό που είπε ο διοικητής, ότι επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση θα του βγαίνει σχεδόν να μην πληρώνει την τρέχουσα εισφορά. Ναι, έχει τεράστια ωφέλη. Είναι τεράστια η ωφέλη. Αποκτά ενημερότητα, μπαίνει ξανά μέσα στο σύστημα. Ναι. Από το οποίο είχε αποβληθεί με τις επισημάνσεις που είχατε κάνει νωρίτερα κι εσείς. Υπάρχει δυνατότητα πρακτική κάποιος να μπει στη ρύθμιση και να πάψει να εξυπηρετεί τις οφειλές της? Δηλαδή, πρέπει να σου το πω, διότι πάντα υπήρχε το εξής πρόβλημα. Έμπαινε ο άλλος, ενώ αυξανόντουσαν οι εισφορές του ταμείου από